αμυντικός του ΑΠΟΕΛ, ο Μομψίλοβιτς, μεταφέρεται με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχει τραυματιστεί. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Θα δούμε στη συνέχεια αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και τελικά ο Μομψίλοβιτς θα αποχωρήσει από τον αγώνα. Ο τραυματισμός του είναι, φαίνεται, σοβαρός. Την θέση του θα πάρει ο Χριστάκης Πούνας. Γιάννος Ιωάννου Μπαγιά για τον Σωτηρίου. Σωτηρίου, σταματάει η φάση. Σημειώνεται σε θέση offside ο άντρος Σωτηρίου από τον κύριο Παπαβαρνάβα. Διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Αριστοκλέους, Χατζηλούκας, Σωτηρίου, όμορφη κίνηση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Να η Μπαγιά για τον Αλεξάνδρου. Σταμάτησε την μπάλα ο Αλεξάνδρου ενώ βρισκόταν σε θέση για σούτ. Σέντρα για τον Κοκοηλία, πίσω για τον Ιωαννίδη. Καλό το σούτ, ο Πετρίδης σε καλή θέση μάζεψε. Χατζηλούκας πέρασε για τον Αριστοκλέους. Σέντρα από τον Αριστοκλέους, έξοχη σέντρα, η κεφαγιά όμως θα φύγει out. Από πολύ κοντά ήταν ο άντρος του Σωτηρίου. Αντωνίου και πάλι. Θα περάσει. Θα κάνει και την παγιά. Προσπάθεια από τον Αλεξάνδρου, το σούτ θα αποκρούσει εκεί ο Ιωάννου. Συνέχεια στη φάση με τον Αλεξάνδρου και πάλι να βρίσκει τον Χατζηλούκα. Χατζηλούκας ξεμαρκάρεται, δεν μπορεί να περάσει από όλους. Αντωνίου, Αντωνίου στην περιοχή, Αντωνίου, Αντωνίου, τρίπλες για τον Γιάννο τον Ιωάννου. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, το σούτ πάνω από τα δοκάρια. 43ο λεπτό, Πάμπης Ανδρέου εκτελεί απευθείας το φάουλ. Πετρίδης μαζεύει την μπάλα τελικά. Θα κάνει τη σέντρα. Ιωάννου πήρε την κεφαγιά. Ζήτησαν ένα τράβηγμα εκεί οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ο κύριος Σταύρου άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Παγιά και πάλι για τον Αδάμου. Πάτσο. Σέντρα από τον Πάτσο. Η κεφαγιά εκεί από τον Σκάρα από κοντά. Όμως θα στείλει την μπάλα out. Ιωάννου βρίσκει τον Χατζηλούκα. Χατζηλούκας έξω από την περιοχή. Κάνει το shoot, θα στείλει την μπάλα out. Σκάρα. Πασένκα. Ξανά για τον Σκάρα. Σέντρα από τον Σκάρα. Είναι μόνος αφύλακτος ο Βάσος ο Μαύρος και στέλνει την μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Κέρδισε ο Γιούμπισιτς. Γιούμπισιτς. Γιούμπισιτς κάνει την παγιά για τον Σωτηρίου. Σωτηρίου στην περιοχή. Σωτηρίου το σούτ και ο Ιωάννου και πάλι θα κάνει την εντυπωσιακή απόκρουση και θα κρατήσει το σκορ στο 0-0. Χατζηλούκας βρίσκει τον Γιούμπισιτς έξω από την περιοχή. Καλό σούτ. Ιωάννου και πάλι διώχνει σε νέο κόρνερ. Χατζηλούκας κάνει μια παγιά για τον Γιάννο τον Ιωάννου. Γιάννος Ιωάννου στην περιοχή, περνά, προσπάθησε να γυρίσει και τελικά η μπάλα έφτασε στον Ιωάννου. Να η μπροστινή παγιά για τον ΟΚΑ που φεύγει και πάλι. Πιέζεται και πάλι από τον Αριστοτέλους που του κλέβει την μπάλα. Ο ΟΚΑς θα ξανακερδίσει όμως, θα κάνει και το γύρισμα και θα χάσει την μεγάλη ευκαιρία ενώ ο Πετρίδης ήταν εκτός θέσης. Πάτσο. Πάτσο θα περάσει. Πάτσο που μπαίνει μόνο στην περιοχή. Πάτσο θα κάνει και το σούτ στα χέρια του Πετρίδη. Κέρδισε ο Γιάννος ο Ιωάννου. Γιάννος Ιωάννου θα περάσει. Θα κάνει την παγιά για τον Αντωνίου. Αντωνίου στην περιοχή το σούτ και τον γκολ. Τον γκολ από τον άντρο τον Σωτηρίου. Το 1-0 για το ΑΠΟΕΛ στο 31ο λεπτό. 6 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο άντρος Σωτηρίου βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Κάνει το 1-0, ήταν η μπαγιά του Ιωάννου προς το μέρος του Αντωνίου, η παράλληλη σέντρα. Ο Ιωάννου άπλωσε προς στιγμή το χέρι του, όμως η μπάλα έφτασε στον Σωτηρίου που από κοντά πέτυχε το 1-0. Κύριε Σπανέ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής Γιώζεφ Κίπριχ έρχεται αύριο το βράδυ στην Κύπρο για να διαπραγματευτεί με το ΑΠΟΕΛ. Έτσι έχουν τα πράγματα? Ναι, πράγματι, ο Κίπριχ θα φτάσει αύριο νύχτα στην Κύπρο για να συζητήσουμε την πιθανότητα ένταξής του στο ΑΠΟΕΛ. Μέχρι πού έχουν φτάσει οι συζητήσεις σας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή? Έχουμε συζητήσει
έναν περίπου τους όρους, τους όρους με τους οποίους θα μπορούσε να ενταχθεί ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω συζήτηση και ελπίζω κατάληξη του όλου θέματος. Ο Κύπριχ θα είναι ο πρώτος σας στόχος? Ο Κύπριχ είναι ένας από τους σοβαρούς μας στόχους. Το γεγονός ότι είναι 32 χρόνων σας προβληματίζει καθόλου? Όχι, διότι δεν πιστεύω ότι ένας ποδοσφαιριστής των 32 χρονών δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που θέλουμε στο ΑΠΟΕΛ. Είπα δεν πιστεύω, ενώ δεν πιστεύει ως διοίκηση και ο προπονητής μας αυτό το πράγμα. Εκτός από τον Κύπριχε, κύριε Σπανέ, ποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στα πλάνα σας? Οι πληροφορίες αναφέρουν τους δύο Ρουμάνους, τον Βαλεντίν Στεφάν και τον Κραβιογιάννου. Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να ήμουν συγκεκριμένος στην απάντηση που θα σας δώσω, διότι στο στάδιο που είμαστε σήμερα είναι προτιμότερο να κρατήσουμε κάποια σιωπή. Υπάρχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές, σίγουρα στους οποίους έχουμε καταλήξει ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το ΑΠΟΕΛ. Σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα δώσουμε τώρα όλο το βάρος για να έχουμε θετική κατάληξη. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές σας ενδιαφέρουν, ο Στεφάν και ο Κραβιογιάννου? Πριν από λίγο καιρό η κατάσταση